Στο νοσοκομείο Χανίου νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα ο 29χρονος Σουηδός, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό στην Αθήνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει καλή οξυγόνωση, είναι απειρέτος, ενώ η κλινική του εικόνα είναι καλή. Ο νεαρός δουλεύει σε εταιρεία και λόγω της φύσης δουλειάς του ερχόταν σε επαφή με πολύ κόσμο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η χνηλάτιση των επαφών του. Παραμένει σε νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, στην κλινική COVID. Ο ασθενής νοσηλεύεται με ήπια συμπτωματολογία, η κλινική του εικόνα είναι αρκετά καλή. Είναι απείρετος. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι διενεργούνται και οι έλεγχοι στις επαφές μετά από την ιχνηλάτιση και θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα σήμερα. Εν τω μεταξύ, στη ΔΥΠΕ συνεδρίασε για πρώτη φορά η Διεπιστημονική Επιτροπή για την υποστήριξη των δομών κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος όλων των αρμόδιων είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο στόχος βέβαια είναι η καθολική υποστήριξη των δομών και πέραν της πανδημίας. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια αναλαμβάνει υπό την υποπτία της ένα συμβουλευτικό ρόλο για τα προνοιακά ιδρύματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι σε τυχόν νέο κύμα το οποίο θα δεχτούμε και στην δική μας περιφέρεια. Για τις επίμαχες δομές θα κατατεθούν προτάσεις από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τα οποία βάζουν στο επίκεντρο πρωτόκολλα προστασίας για ωφελούμενους και εργαζόμενους. Η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη, διότι δεν είχε θύματα στις δομές κοινωνικής πρόνοιας, τους ξενώνες, στα γυροκομεία. Πήρε μέτρα καραντίνας πάρα πολύ νωρίς. Οι συγγενείς ενδεχόμενα να στενοχωριώνται που δεν βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους που είναι στις δομές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα κρούσμα στις δομές κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο Κρήτης. Αν όμως υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα, τότε θα σημάνει συναγερμός λόγω του υψηλού κινδύνου διασποράς του ιού. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα κρούσμα, πήγαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Υπήρξε μια εκπαίδευση, μια συνεννόηση με όλο το προσωπικό των δομών αυτών. Γνωρίζουμε ότι εάν υπάρξει κρούσμα σε μια κλειστή δομή, υπάρχει συναγερμός, διότι έχουμε αυξημένο κίνδυνο υψηλής διασποράς. Επομένως, αυτό δεν θέλουμε να συμβεί στην υγειονομική μας περιφέρεια. Συνεπώς, στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητήσουμε τα επόμενα βήματα, τις επόμενες κινήσεις, τόσο από πλευράς εκπαίδευσης του προσωπικού και των περιθαλπόμενων των προνοιακών δομών, όσο και φυσικά την δημιουργία νέων ενισχυμένων πρωτοκόλων ασφαλείας. Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή τεχνογνωσίας για την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.